Γεια σας και πάλι αγαπημένοι μου φίλοι. Καλώς ήρθατε στην ταξιδιάρικη εκπομπή μας «Πάμε Ελλάδα», το δροσιστικό διάλειμμα του καλοκαιριού σας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι το Ιόνιο, στην υπέροχη Ζάκυνθο, που οι Βενετσιάνοι την αποκαλούσαν «το άνθος της Ανατολής». Στην ανατολική πλευρά του νησιού βρίσκεται το κέντρο της Ζακύνθου, η χώρα όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό κέντρο, από το οποίο όμως δεν λείπει το παραδοσιακό στοιχείο, όπως θα δούμε αμέσως τώρα. Σας καλωσορίζω στην ωραία Ζάκυνθο. Είναι μεγάλη με τιμή και πάλι που με επισκέπτεστε ως δήμαρχο του νησιού. Και για να συστηθώ, είμαι ο Παύλος Κολοκουτσάς, δήμαρχος Ζακύνθου από το 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Με καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια από την αρχή της θητείας μου, με πρώτο στόχο βέβαια τις κοινωνικές δομές, με κοινωνική ευαισθησία και εν συνεχεία τις υποδομές του νησιού, οι οποίες βρίσκονται σε καλό δρόμο. Πριν από λίγο χρόνο, αποπερατώθηκε η ανάπλαση της ιστορικής μας πλατείας του εθνικού μας ποιητή του Διευθύνου Σολομού. Φωταγωγήθηκε το κάστρο. Προχωράμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, την βελτίωση των υδάτινων πόρων και του σύνδρευση του νησιού και βασικά την ανάπλαση του Κρονερίου, ένας χώρος όμορφος που πρόσφατα τον πήραμε από το Υπουργείο Τουρισμού ως παλιά πλάζ του ΕΟΤ. Και με ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό θα κάνουμε μια ανάπλαση πραγματικά επίπεδου για να ομορφύνουμε περισσότερο και να κάνουμε πιο ανθρώπινη και την πόλη μας. Ήδη με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου πεζοδρομήθηκαν ορισμένοι δρόμοι σε συνδυασμό με τις πλατείες, ούτως ώστε η πόλη μας να είναι επισκέψιμη από όλους τους επισκέπτες μας από τον κόσμο, αλλά και για τους εκεθνούς. Με τον τουρισμό είμαστε ένα νησί πρώτα στα Ιόνια από πλευράς επισκεψιμότητας. Έχουμε ανοίξει παντού τα φτερά μας όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Αίγυπτο αλλά και στην Κίνα, Ιαπωνία, Ισραήλ και Κορέα. Τιμήσανε και να μπέστηλαν και οι Κινέζοι τον φιλόσοφο Κονφούκη, ο οποίος κοσμεί την πλατεία μας και αν την είδατε. Όπως έχουμε και μεγάλη συνεργασία στα θέματα επιστήμης και ποίησης του Βεζάλ, του Ανδρέα Βεζάλ, του μεγάλου ατόμου, που και εκεί πάλι με την συνέργεια με τις βελγικές αρχές και τη βελγική πρεσβεία, ανά δύο χρόνια κάνουμε τα ανάλογα συνέδρια. Προχωράμε σύντομα τον ιαματικό τουρισμό και προχωράμε και τον αθλητικό τουρισμό, διότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στο δημοτικό μας στάδιο η δημιουργία ταρτάν και φωτισμού, που θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους αθλητές του κόσμου που μας επισκέπτονται να προπονούνται και να συγχρόνω να κάνουν και διακοπές. Ένα θέμα ιδιαίτερο της Ζακύνθου είναι ότι εμείς δεν εγκαταλείψαμε τον αγροτικό τομέα, μπορεί να είναι ένας ξενοδόχος ή επιχειρηματίας ή οτιδήποτε άλλο. Συγχρόνως όμως κρατάμε και τον πρωτογενή μας τομέα. Έχουμε ευλογημένα προϊόντα όπως είναι το λάδι, όπως είναι το κρασί, όπως είναι η σταφίδα μαύρη και τα νεροκρέμιδα και βασικά έχουμε την δική μας κουζίνα, τη μεσογειακή και την ιδιαίτερη, τη μετανησιακή, που τις προηγούμενες μέρες είχαμε και ένα διεθνές meeting γεύσεων και ποτών με μεγάλους σεφ από την Ευρώπη και την Ελλάδα, που και εκεί προβλήθηκαν και τα αγροτικά μας προϊόντα που επαναλαμβάνουν είναι αρίστης ποιότητας. Βρισκόμαστε στο λιμάνι μας, ένα βενετσιάνικο λιμάνι και αυτό, όπως απέναντί μας είναι και το κάστρο το βενετσιάνικο, το άπαρτο κάστρο. Όταν οι Τούρκοι προσπάθησαν να το κυριεύσουν δεν τα κατάφεραν, γι' αυτό και λέγεται άπαρτο.
Και πρόσφατα με ενέργειες του Δήμου και με ομόφωνη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η περιοχή του Κάστρου Πόχαλης ανεδείχθηκε ιστορικός τόπος, διότι έχει το κάστρο το Άπαρτο, το Βενετσιάνικο, τον Άγιο Όρο των Φιλικών που εκεί ορκίζονται όλοι οι πρωταγωνιστές της Επανάστασης του 1821 και το Ρόφο του Στράνιου που ο εθνικός μας ποιητής Διονύσης ο Σολωμός έγραψε τον εθνικό ύμνο. Παράλληλα, θέλω να σας πω ότι εκτός από τις κοινωνικές μας δράσεις είναι και τα πολιτιστικά μας. Έχουμε ένα φεστιβάλ καλοκαιριού 2016. Έχουμε τα 200 χρόνια από την πρώτη μπάντα. Η πρώτη μπάντα που έγινε στην Ελλάδα ήταν τη Ζακύνθου, η οποία έπαιξε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ένα πρόσωπο που μας τιμά πάλι και που γεννήθηκε στη Ζακύνθου είναι ο Κουφόσκολος. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αδερφοποιηθεί με την Παβία τη γενέτειρά του. Φτιάξαμε ήδη το σπίτι του, το οποίο θα μετατραπεί σε μουσεία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Παβία και το Δήμαρχο της Παβία και πιστεύουμε να είναι ένας χώρος επισκέψιμος από όλο τον κόσμο. Ξέρετε, η Ιταλία είναι η δεύτερη σε προτίμηση στη Ζάκυνθο από όλο τον κόσμο. Είμαστε και κοντά, έχουμε και πολλά κοινά και μας τιμούν με τις επισκέψεις τους και το καλοκαίρι κυρίως με τις διακοπές τους. Εκείνο το οποίο βλέπετε και εδώ, ότι η Ζάκυνθος προσπαθεί να με την ομορφιά της, αλλά βασικά βελτιώνοντας και τις υποδομές της, να είναι ένας τόπος πραγματικά που οι επισκέπτες μας και παρακαλώ όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να έρθουν στη Ζάκυνθο να νιώσουν τη χαρά και τη φιλοξενία των Ζακυνθινών, τα υπέροχα αγροτικά προϊόντα, τις υπέροχες ακρογελιές, αλλά και ένα πολιτιστικό δυνατό καλοκαίρι, διότι είμαστε και ο νομός του πολιτισμού. Είναι το φιόρο του Λεβάντε, όπως ξέρετε από παλιά, και είναι χαρά και τιμή για όλους μας, όλος ο χώρος μας επισκέπτεται και να νιώσει τη φιλοξενία μας και τη χαρά μας. Το Palatino Hotel είναι το μοναδικό 4 αστέρων ξενοδοχείο στην πόλη της Ζακύνθου. Σε κομβική τοποθεσία, πολύ κοντά στο κέντρο, απέναντι από οργανωμένη παραλία, το ιδανικό ξενοδοχείο για οικογενειακές διακοπές, αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, εταιρική διαμονή, συνέδρια ή εκδηλώσεις όλο το χρόνο. Palatino Hotel. Κομψότητα, άνεση, φιλοξενία. Το Beach Bar Restaurant Βεζαλής βρίσκεται στη Ζάκυνθο, στα όρια Λαγανά και Αγίου Σώστη, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, με παραδοσιακή ελληνική κουζίνα για ένα μαγικό ταξίδι μεσογειακών γεύσεων. Beach Bar Restaurant Βεζαλής. Ο καλύτερος χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Μια αξέχαστη εμπειρία με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Το Λιθακιά Beach Hotel βρίσκεται στον Άγιο Σώστη της Ζακύνθου. Διαμονή σε πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια με όλες τις ανέσεις. Απολαύστε τη θάλασσα στην ιδιωτική μας παραλία ή χαλαρώστε στις πισίνες μας με απολαυστικά κοκτέιλς. Στο Boomerang Restaurant Bar θα δοκιμάσετε αξεπέραστες γεύσεις μεσογειακής κουζίνας. Λιθακιά Beach Hotel. Αξέχαστες διακοπές. Λουλουδότοπος. Το εξειδικευμένο κέντρο προσχολικής αγωγής στην πόλη της Ζακύνθου. Εδώ τα παιδιά ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντά τους και αποδίδουν με τους δικούς τους αναπτυξιακούς ρυθμούς, αποκτώντας την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται. Σε ένα υπέροχο περιβάλλον, προσφέρουμε αγάπη, επιμόρφωση και ψυχαγωγία στα παιδιά σας, συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους μέσα σε ένα δημιουργικό πλαίσιο. Δοκιμάστε όλες τις υπέροχες γεύσεις γλυκού και παγωτού στα ζαχαροπλαστεία Ίδιον με δύο καταστήματα στη Ζάκυνθο, επί της οδού Λομβάρδου στην παραλιακή Ζακύνθου, με υπέροχο και άνετο καθιστικό, έχοντας τη θάλασσα στα πόδια σας ή στην περιοχή Μουζάκη, όπου βρίσκεται το εργαστήριό μας. Απολαύστε το γλυκό, τον καφέ και το φρέσκο παγωτό Ίδιον που θα σας ενθουσιάσει. Ο ιδιοκτήτης, κύριος Πέτρος Λάζαρης, και το εξειδικευμένο προσωπικό, με σκληρή δουλειά
και χρησιμοποιώντας τα πιο φρέσκα και αγνά υλικά, βρίσκονται 10 χρόνια τώρα στην κορυφή των προτιμήσεων των Ζακύνθιων, αλλά και των επισκεπτών του νησιού. Μόλις 6 χιλιόμετρα από την πόλη της Ζακύνθου, πάνω στο λόφο του ακροτηρίου, με αμφιθεατρική θέα όλη την παραλία του Τσιλιδή και μόλις 5 λεπτά μακριά της, βρίσκονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σοφός. Τα πλήρως εξοπλισμένα καταλύματα Σοφός καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες ηρεμίας και χαλάρωσης, μακριά από το θόρυβο και το άγχος της πόλης. Σε ένα μαγευτικό, καταπράσινο περιβάλλον, όπου τα φυσικά υλικά, της πέτρας και του ξύλου, δημιουργούν μια ειδηλιακή ατμόσφαιρα διαλογισμού και ευεξίας. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ ή το ποτό σας, μαζί με χειροποίητα γλυκά, θαυμάζοντας το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Ο Διονύσιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και το έργο του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του νησιού. Το Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων φυλάσσει πολυάριθμα κοιμήλια της ιστορίας της Ζακύνθου και περιλαμβάνει προσωπογραφίες, χειρόγραφα, προσωπικά αντικείμενα και το μαυσολείο του εθνικού μας ποιητή. Καλώς ήρθατε στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων. Ο πλήρης τίτλος του μουσείου είναι Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων. Το επιφανών σχετίζεται με ανθρώπους που ξεχώρισαν και βγήκαν στην επιφάνεια για την προσφορά τους στα γράμματα, στις επιστήμες, στις τέχνες και γενικότερα στον πολιτισμό της Ζακύνθου. Φιλόξενος οικοδεσπότης του μουσείου είναι το άγαλμα του εθνικού μας ποιητή, έργο Γεωργίου Βρούτου, ενός από τους πιο σημαντικούς γλύπτες του 19ου αιώνα, και πρόκειται για το αυθεντικό άγαλμα που ήταν τοποθετημένο στην κεντρική μας πλατεία και σήμερα, μετά το σεισμό του 1953, συντηρημένο, είναι εδώ και υποδέχεται τους επισκέπτες μας. Τι θα δείτε τώρα μέσα στο μουσείο? Είναι το μαυσολείο. Το μαυσολείο είναι το μοναδικό μαυσολείο στην Ελλάδα, όπου έχει τους τάφους των δύο ποιητών, του Διονυσίου Σολωμού και του Ανδρέα Κάλβου. Είναι ένας χώρος κατανυκτικός. Ο Σολωμός, όπως ξέρετε, πέθανε στην Κέρκυρα και 8 χρόνια αργότερα τα οστά του τα έφερε στη Ζάκυνθο ο αδελφός του Δημήτριος. Ο Κάλβος πέθανε στο Λάουθ της Αγγλίας και μετά το θάνατό του, όταν ήταν πρεσβευτής ο Γιώργος Σεφέρης στην Αγγλία, πρωτοστάτησε τη δεκαετία του 60 και ήρθαν τα οστά του στη Ζάκυνθο για να ταφούν εδώ, γιατί όπως είχε πει, «Ας μη μου δώσει μοίρα μου εις ξένη γην τον τάφο, είναι γλυκής ο θάνατος μόνον όταν κοιμόμεθα στην πατρίδα». Οι αίθουσες του μουσείου, η πιο σημαντική, είναι η αίθουσα Σολωμού, η οποία έχει και τα χειρόγραφα του εθνικού ποιητή. Επίσης, στην ίδια αίθουσα θα δείτε πορτρέτα μελών της οικογένειας Σολωμού, βιβλία της βιβλιοθήκης του και προσωπικά του αντικείμενα. Είναι η αίθουσα Νικολάου Κολυβά, η οποία έχει μια πολύ αξιόλογη συλλογή εικόνων. Ο Νικόλαος Κολυβάς ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Πλαστήρα, συλλέκτης εικόνων, και πάνω θα δείτε μια πολύ χαρακτηριστική συλλογή, όπου εκφράζει τα δύο στυλ που είχαμε στην τέχνη, την τεχνοτροπία της Ακινθινή. Τις εικόνες που είχαν επηρεαστεί από την Ιταλική Αναγέννηση και τις εικόνες όπου είχαν επιδράσεις από τους Κρήτες πρόσφυγες που ήρθαν στο νησί μας μετά την πτώση του Χάνδακα. Στον προθάλαμο θα δείτε αντίγραφα οικόσημα των οικογενειών που τα ονόματά τους ήταν γραμμένα στο Λιπροντόρο. Είναι η αίθουσα Διονυσίου Ρώμα. Ο Ρώμας ήταν δεύτερος κατά σειρά πρόεδρος του μουσείου,
βουλευτής Ζακύνθου, θεατρικός συγγραφέας και ιδρυτής του πολύπαθου τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αίθουσα Ρώμα θα δείτε προσωπικά αντικείμενα δικά του. Εν συνεχεία είναι η πτέρυγα των επιφανών Ζακυνθίων, στην οποία θα δείτε τους επιφανείς, αυτό που σας είπα και στην αρχή, αυτούς που ξεχώρισαν για την προσφορά τους στα γράμματα, τις επιστήμες, τις τέχνες. Ο τείχος με τα πορτρέτα των μελών της οικογένειας των Σιγούρων έχει το πιο σημαντικό όνομα, το πορτρέτο εντός εισαγωγικών έργο Χρήστου Ρουσέα του Αγίου Διονυσίου, που ήταν ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη της οικογένειας αυτής κατά κόσμον Δραγανίγος Σιγούρος. Θα δείτε επίσης την προθήκη του Γρηγορίου Ξενόπουλου, του ανανεωτή του Νεοελληνικού Θεάτρου, του ιδρυτή της Διαπλάσεως των Πέδων, όπως επίσης και αρκετά χειρόγραφα σημαντικών Ζακυνθινών. Οι παραλίες που βρίσκονται νότια της Ζακύνθου φιλοξενούν κάθε καλοκαίρι τη θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα για να γεννήσει. Στο θεματικό πάρκο Θαλάσσιας Χελώνας υπάρχει ενημερωτικό και εκθεσιακό υλικό για τη χελώνα και τις πολύτιμες δράσεις του φορέα διαχείρισης για την προστασία της. Εδώ βρισκόμαστε στο θεματικό κάνδρο της θαλασσιάς Χελώνας, της Δάφνης. Το οποίο θεματικό κάνδρο δημιουργήθηκε πριν περίπου 10 χρόνια σχεδόν και ο σκόπος του ήταν να δώσουμε μια εξειδικευμένη ενημέρωση στους επισκεπτές των παραλίων οτοπιάς και γενικώς στους επισκεπτές της Ζακύνθου. Γιατί είναι γεγονός ότι εδώ γίνεται κάτι ξεχωριστό σε αυτό το νησί που μιλάμε για πολλές, πάρα πολλές εκατοντάδες χελώνες που κάθε χρόνο έρχονται και πάνε μετά στις παραλίες Οτοκυλιάς για την φωλοποίηση για να αφήσουν τα αυγά τους και μετά από ένα χρονικό διάστημα που ανέρχεται σε περίπου 2 μήνες πάλι θα έχουμε νεοσούς στη θάλασσα χελώνας που θα βγουν και θα πρέπει βεβαίως να φτάσουν στη θάλασσα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό με τις θάλασσες χελώνες αυτές είναι ότι έχουν μια λεγόμενη φιλοπατρία. Που σημαίνει ότι όπου γεννήθηκαν θα γυρίσουν είτε να γεννήσουν είτε για ζευγάρωμα αν είναι αρσενικές χελώνες και γι' αυτό το λόγο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν ένα μέρος ή μεσόγειο όπως είναι η Ζάκυνθος που υπάρχει προστασία, υπάρχει διαχείριση του περιβάλλοντος, υπάρχει ένα σύστημα που επιτρέπει σε όλη αυτή τη διαδικασία να πραγματοποιηθεί. Βεβαίως οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί για τις θαλασσιές χελώνες. Αλλά θα έλεγα ότι πια υπάρχει μια γενική προσπάθεια σε μεσογειακό επίπεδο γιατί οι χελώνες αυτές κάνουν μεγάλη μετανάστευση. Πάνε στη Τινησία, πάνε στην Αδριατική, στην Κροατία κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και γι' αυτό πρέπει πάντα να μπορούν μια μέρα να επιστρέψουν στη Ζάκυνθο. Και γι' αυτό υπάρχει όλο αυτό το εγχείρημα του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσιού Πάρκου Ζακύνθου να προστατέψουμε αλλά όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Το Base Café, στην πόλη της Ζακύνθου. Απολαύστε καφέ από μια μεγάλη ποικιλία γεύσεων στους υπέροχα διαμορφωμένους χώρους μας. Base Café, το πιο hot σημείο συνάντησης του νησιού, με αρωματικές γεύσεις. Την καλύτερη μουσική του σήμερα και ξεχωριστή ατμόσφαιρα.
Το Base σας εγγυάται μοναδικές στιγμές. Στην ταράτσα του Base Cafe είναι το πολυσυζητημένο Base Roof Cocktail Bar. Νέες γεύσεις και νέα αρώματα από όλες τις γωνιές του κόσμου συνδέονται μεταξύ τους. Και σε συνδυασμό με την εμπειρία του πλήρως καταρτισμένου προσωπικού μας, δημιουργούμε τα πιο γευστικά κοκτέιλς για την απόλαυση των πιο απαιτητικών πελατών. Στην αρτοποιητική Ζακύνθου, στο κέντρο της πόλης, δημιουργούμε παραδοσιακά προϊόντα με αγνά υλικά. Γευθείτε ψωμί, παξιμάδια και βουτήματα όλων των ειδών, μπισκότα, γλυκά και πάστες και την περίφημη Ζακυνθινή κουλούρα. Εντυπωσιάστε με τις πιο γευστικές τούρτες για το τραπέζι σας. Γευθείτε επίσης τις αλμυρές γεύσεις μας, όπως σφολιάτες και πίτες με λαχταριστά υλικά. Πιπέρις Σούπερ Μάρκετ στη Ζάκυνθο. Προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Διασφαλίζουμε την υψηλή ποιότητα που προσφέρουμε στους πελάτες μας σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Φροντίζουμε καθημερινά να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με ευγένεια, αμεσότητα και σεβασμό, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε σταθερά υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Στο Τσιλιβί Ζακύνθου, εκεί που το γαλάζιο της θάλασσας συναντά το γαλάζιο του ουρανού, βρίσκεται το Balcony Hotel, ένα ιδυλιακό μέρος πάνω από τη θάλασσα με πανοραμική θέα, για εκείνους που αναζητούν μια χαλαρωτική και ρομαντική απόδραση. Συνδυάζουμε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική Ζακύνθου με τις σύγχρονες ανέσεις, με απλότητα και γνήσια φιλοξενία. Το Barcode βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά της Ζακύνθου από το 2004. Το Bar Club, που παίζει όλα τα είδη μουσικής, κυρίως R&B και House, για τις πιο αξέχαστες βραδιές. Δοκιμάστε τα πιο ξεσηκωτικά κοκτέιλς, δείτε αγώνες και διασκεδάστε στην πιο γιορτινή ατμόσφαιρα του νησιού, για να φύγετε με τις καλύτερες αναμνήσεις. Το Green Frog είναι ένας πολυχώρος για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, αλλά και μέχρι αργά για ποτό. Είναι ο must χώρος του φετινού καλοκαιριού, που ανακαινίστηκε και φιλοξενεί events και live από μπάντες ελληνικές και ξένες. Βρίσκεται κοντά στην πόλη, στον κεντρικό δρόμο του εργασίου και είναι ο πιο αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός. Η Ταβέρνα Πιλαρινός βρίσκεται στην υπέροχη παραλία Μακρύς Γυαλός, κοντά στις διάσημες γαλάζιες σπηλιές. Εδώ θα βρείτε όλα τα γνωστά πιάτα της ελληνικής παράδοσης, μουσακά, παστίτσιο και πολλά πεντανόστιμα ορεκτικά. Ταβέρνα Πιλαρινός, σε πανοραμική θέση, με μαγευτική θέα στην παραλία και στις μακρινές ακτές της Πελοποννήσου. Ναυάγιο, μία από τις πιο εντυπωσιακές και διάσημες παραλίες σε όλο τον κόσμο. Πάμε μαζί να επιβιβαστούμε στο καραβάκι, να κολυμπήσουμε στα καταγάλανα νερά του και να εξερευνήσουμε τις σπηλιές γύρω από αυτό. Ναυάγιο είναι μία από τις πιο φωτογραφημένες και διάσημες παραλίες όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά του κόσμου ολόκληρου. Μαζί με τη Χελώνα Καρέτα-Καρέτα και τις Μπλε Σπηλιές, το Ναυάγιο αποτελεί σήμα κατά τεθέν του νησιού.
Ενδιαφέρουσες είναι οι αλλαγές που επήλθαν στο φυσικό τοπίο και δημιούργησαν την εντυπωσιακή παραλία, η οποία μέχρι το 1922 ήταν μικρή, με μαύρες πέτρες και λεγόταν Σπυριλή. Μετά από κατολιστήσεις, απέκτησε μεγαλύτερο μέγεθος, σχεδόν μέχρι εκεί που βρίσκεται σήμερα το σκουριασμένο καράβι. Η παραλία, εκτός από μέγεθος και όψη, άλλαξε και όνομα. Έτσι, μέχρι να λάβει χώρα εκεί το περίφημο ναυάγιο, η ονομασία της ήταν Άγιος Γεώργιος. Το 1980, το πλοίο Παναγιώτης, κυνηγημένο από το λιμενικό αλλά και την κακοκαιρία, προσάραξε στα βράχια, βυθίστηκε και ξεβράστηκε στην άγρια ομορφιάς παραλία που από τότε αποκαλούμε ναυάγιο. Το κουφάρι του βρίσκεται εκεί ακόμη και σήμερα, στη μέση αυτού του άγριου και ερημικού τοπίου, ανάμεσα στα ψηλά λευκά βράχια και τα κρυστάλλινα νερά. Κατά ένα περίεργο τρόπο, η ύπαρξη του σκουριασμένου καραβιού έδεσε αρμονικά με το τοπίο, δημιουργώντας έναν απίστευτο συνδυασμό φυσικής ομορφιάς και υπολοιμάτων ανθρώπινης δραστηριότητας. Καθώς γυρνάμε την υπέροχη Ζάκυνθο, θα επισκεφθούμε το Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο στο Τσιλιδί. Εκεί θα δούμε όλη την εξέλιξη της ιστορίας της ναυτιλίας της χώρας μας από τον 17ο αιώνα μέχρι σήμερα, μέσα από εντυπωσιακά εκθέματα. Βρισκόμαστε στο Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο, στο παραθαλάσσιο θέρετρο Τσιλιβί Ζακύνθου. Εδώ θα περιηγηθείτε και οι τηλεθεατές σας θα γνωρίσουν όλη την ναυτική ιστορία του έθνους μας. Συμπληρώνει 4.000 χρόνια ναυτικής ιστορίας, χωρίς κανένα ιστορικό κενό. Ιδρυτής του είναι ο ζωγράφος Αντώνης Μιλάνος, ο οποίος έχει τιμηθεί κατ' επανάληψη και από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Πρόκειται για ένα εθνικό έργο, γιατί έχει καταγραφεί κάθε τύπος πλοίου μετά από μελέτη και έρευνα. Είναι ένα έργο που μπορεί να πει κανείς, όπως οι δήμονες φυσικά λένε, ότι ο Αντώνης ο Μιλάνος μέσω του χρωστήρα του αφήνει παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενναίες. Κυρίαρχο κομμάτι μέσα στο Μιλάνιο Ναυτικό Μουσείο είναι το Βυζάντιο, όπου είναι μια παγκόσμια πρώτη καταγραφή. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού καταγεγραμμένο και φιλοτεχνημένο. Είναι η περίοδος από την ίδρυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι και την άλωση, όπου ήταν άγνωστοι τύποι πλοίων και με τη μελέτη αυτή απεδείχθη από χαράγματα σε Βυζαντινούς ναούς πώς ήταν το Βυζαντινό ναυτικό αυτή τη διάρκεια μέχρι το 1453 την άλωση της πόλης. Φιλοξενεί και παρουσιάζει την ναυτική πινακοθήκη που θεωρούμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές πινακοθήκες της χώρας μας, ξεκινώντας από την αρχαιότητα με τριήρης, τριακοντόρους, πεντηκοντόρους,
Συνεχίζουμε με το 1821, την πιο ένδοξη εποχή για μας τους Έλληνες. Προχωρούμε στον 19ο αιώνα, με πανιά και φουγάρα πλέον, και μπαίνουμε στον 20ο, δηλαδή στα παιδιά κατά την ξενάγησή τους, γιατί έχει εγκριθεί το υλικό του από το Υπουργείο Παιδείας για εκπαιδευτικές επισκέψεις. Λέμε ότι ξεκινάμε χαριτολογώντας βέβαια με τα κουπιά και καταλήγουμε στα κουμπιά για να δείξουμε όλη αυτή τη διαχρονικότητα. Ο Αντώνης Μιλάνος, εκτός όμως από αυτή το μουσείο, αυτή την ίδρυση αυτού του εθνικού έργου, έχει φιλοτεχνήσει και την Πινακοθήκη του Ινστιτούτου Ιστορίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ένα σπουδαίο έργο και εκεί, το οποίο εκτίθεται στον Πειραιά. Φιλοξενούνται αντικείμενα πολεμικών πλοίων, επωνύμων πλοίων, κοιμήλια, όπως της Λασκέρνας Μπουμπουλίνας, όπως του Μίλτου Ιατρίδη, του υποβρυχίου του κυβερνήτη, του υποβρυχίου του Παπανικολή. Και μπορούμε να πούμε ότι μπαίνοντας εδώ ταξιδεύει κανείς, ξεκινώντας 2.000 χρόνια π.Χ. και άλλα 2-4, μαθαίνοντας για αυτή την εθνική ιστορία με εθνική υπερηφάνεια και καταγράφοντας όλη την αυτοσύνη των Ελλήνων. Ο στόχος του μουσείου είναι εικαστικός, ιστορικός, εκπαιδευτικός, και μπορούμε να πούμε ότι όλοι αυτοί οι πίνακες που προβάλλουν την ναυτική μας ιστορία πλαισιώνονται με αντικείμενα των επωνύμων πλοίων όπως προαναφέραμε, τα οποία είναι δωρεά του πολεμικού ναυτικού σε αναγνώριση όλης αυτής της εθνικής μας ναυτικής προβολής. Το μαγευτικό ξενοδοχείο Κερί Village & Spa είναι ιδανικός προορισμός για αυτούς που θέλουν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν πολυτελείς διακοπές all inclusive. Βρίσκεται στον λόφο του Κεριού, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το Μαραθωνίσι. Η απόλυτη χαλάρωση στην πισίνα ή το σπα του ξενοδοχείου είναι κάτι που μπορούμε να σας εγγυηθούμε. Cool Peppers. Ένας πολυχώρος για διασκέδαση πάνω στην παραλία του Λαγανά. Ξεκινήστε με πρωινό και καφέ στο Beach Bar. Και όταν πεινάσετε, διαθέτουμε ποικιλία σε μεξικάνικες γεύσεις. Lounge, pop και show λύχη θα σας χαλαρώσουν. Το βράδυ, το σκηνικό είναι ιδηλιακό. Για να απολαύσετε ένα από τα πιο εφάνταστα κοκτέιλς μας. Η Zande Medical Care στη Ζάκυνθο διαθέτει ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο πολυιατρείο, στελεχωμένο από άρτια εκπαιδευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό, με σκοπό την προσφορά στον ασθενή και με όραμα τη συμβολή στην αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών στο νησί. Δημιουργήσαμε ένα καινοτόμο και απόλυτα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής πολυχώρο. Σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον, άμεσα προσβάσιμο, πραγματοποιήσαμε το συγκερασμό της υψηλής ποιότητας και της ταχύτητας διεκπεραίωσης υπηρεσιών υγείας, παθολογικού, χειρουργικού, γυναικολογικού και ορθοπαιδικού τομέα. Στη Zande Medical Care προσφέρουμε το πιο ευρύ φάσμα ιατρικών υπηρεσιών, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των ασθενών. Το St. Nicholas Water Sports and Diving Center στη Ζάκυνθο σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από θαλάσσια σπορ όπως Ringo, Banana, Crazy Sofa και Flying Fish. Δοκιμάστε θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο ποδήλατο και κανό.
καθώς και την αξέχαστη εμπειρία να πετάξετε πάνω από τον κόλπο με μονό ή διπλό αλεξίπτωτο πλαγιάς. Προσφέρουμε επίσης jet ski, καθώς και μαθήματα κατάδυσης για να εξερευνήσετε το βυθό. Η παραλία του Αγίου Νικολάου είναι μια θαυμάσια μουδιά με υπέροχα τυρκουάζ νερά. Εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για μια υπέροχη μέρα. Χαλαρώστε κάτω από μια τροπική ομπρέλα, πίνοντας ένα εξωτικό κοκτέιλ ή απολαύστε το μεσημεριανό σας γεύμα στο Beach Bar. Πολύ κοντά στο λιμάνι της Ζακύνθου σας περιμένει το Fuego del Mar, από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, για να σας προσφέρει αξέχαστες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Χαλαρώστε με δροσιστικά κοκτέιλ και ποτά στο φως του φεγγαριού. Ταξιδέψτε με τον ήχο των κυμάτων και της lounge μουσικής ή διασκεδάστε με τα live που διοργανώνουμε. Fuego del Mar. Τα ιατρία της Ίασης στελεχώνονται από μια αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών υγείας με παροχή υψηλού επίπεδου ιατρικών υπηρεσιών, τόσο στους μόνιμους κατοίκους, όσο και στους επισκέπτες στο νησί της Ζακύνθου. Το δίκτυό μας αποτελείται από ένα πολυιατρείο στο Λαγανά και 7 ιατρεία σε Λαγανά, Αργάση, Τσιλιβή, Καλαμάκι, Αλικανά και Βασιλικό στη Ζάκυνθο, με ειδικότητες συμπεριλαμβανομένων της παθολογίας, ορθοπαιδικής, καρδιολογίας, γυναικολογίας, οτορινολαρυγκολογίας και δερματολογίας. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας με ακτινολογικά και εργαστηριακά κέντρα, καλύπτουμε ένα μεγάλο εύρος θεραπείων. Η ομάδα της Ίασης παρέχει τις υπηρεσίες της, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και τη διευκόλυνση των ασθενών. Στους πρόποδες του Βενετσιάνικου κάστρου της Ζακύνθου θα επισκεφθούμε το αγρόκτημα της οικογένειας Σολομού. Ένα οικογενειακό εινοποιείο με παράδοση από το 1845 στην παραγωγή κρασιού, μόνο από γηγενείς τοπικές ποικιλίες της Ζακύνθου. Ονομάζομαι Ντίνα Σολομού. Εργάζομαι εδώ στο εινοποιείο Σολομός Wines. Είναι ένα οικογενειακό εινοποιείο που ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Όμως έχουμε μεγάλη παράδοση στη παραγωγή κρασιού και φτιάχνουμε κρασί εδώ στην ίδια περιοχή εδώ και 4 γενιές. Το πιο σημαντικό πράγμα που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι φτιάχνουμε κρασί μόνο από τοπικές ποικιλίες, γηγενείς ποικιλίες που καλλιεργούνται σε όλη την έκταση της Ζακύνθου. Συνολικά φτιάχνουμε 16 είδη κρασιού, λευκό, ροζέ, κόκκινο, ξηρό, ημίξηρο, ημίγλυκο και γλυκό. Και το πιο γνωστό κρασί που φτιάχνουμε είναι η Βερντέα, που είναι το παραδοσιακό κρασί της Ζακύνθου. Είναι λευκό, ξηρό, ιδιαίτερα φρουτώδες και είναι το ιδανικό κρασί για να συνοδεύσει κάποιος πιάτα της ζακυνθινής κουζίνας. Πιο πολλά κρασιά που φτιάχνουμε εδώ στην οποία μας είναι φρέσκα κρασιά, όμως εκτός από αυτά τα φρέσκα κρασιά κρατάμε μια ποσότητα και τοποθετούμε το κρασί μας εδώ στο υπόγειο κελάρι μας, σε αυτά τα βαρέλια από γαλλική δρύ, όπου το κρασί παραμένει περίπου στα 2 χρόνια και μετά άλλα 2 χρόνια μέσα στο μπουκάλι για να φτιάξουμε πιο ιδιαίτερα παλαιωμένα κρασιά. Το πιο γνωστό κόκκινο κρασί που φτιάχνουμε είναι ο Αυγουστιάτης, μονοποικιλιακό κρασί από την πολύ γνωστή ποικιλία, ζακυνθινή ποικιλία Αυγουστιάτης, που δίνει κρασί με ιδιαίτερα έντονο ρουμπινί χρώμα και πολύ μαλακές τανίνες. Ένα ιδιαίτερο κρασί που αξίζει όποιος επισκέπτης έρχεται στο νησί να το δοκιμάσει.
Ήρθε η ώρα για τον καθιερωμένο αποχαιρετισμό μας με τραγούδι και χορό από τη φιλόξενη και πανέμορφη Ζάκυνθο. Yeah.
συναντήσει μια έρημη κησιά.
Αφού κολυμπήσαμε σε καταγάλανα νερά, διασκεδάσαμε και μάθαμε την ιστορία της Ζακύνθου, ανανεώνουμε σύντομα το ραντεβού μας για τη γειτονική Κεφαλονιά. Να είστε όλοι εδώ! Μέχρι τότε, να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά! Χθες το βράδυ σου γράψα ένα τραγούδι ερωτικό. Στο παραμύθι σου έμπλεξα για σένα τραγουδό. Ήρθες, με πήρες, φύγαμε ταξίδια μακρινά. Σε πόλη, σε ακρογιαλιές, σε λίμνες και βουνά. Oh!